Καλησπέριζω. Καλησπέρα σας. Δεν χρειαζόμαστε μετάφραση εδώ. Τον κύριο Κώστα Γαβρά. Νομίζω δεν χρειάζεται και συστάσεις. Ευχαριστώ. Με τιμά το γεγονός ότι βρίσκεστε απόψε εδώ μαζί μου. Μα δεν τη χρειάζομαι. Ναι, νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε την μετάφραση στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, κύριε Γαβρά, την ξέρετε τη Γαλλία, το Παρίσι, σαν την παλάμη σας, γνωρίζετε τον τόπο, την νοοτροπία, τη φιλοσοφία των ανθρώπων. Εκπλαγήκατε εσείς από το αποτέλεσμα? Όχι καθόλου. Όχι. Όχι, φοβόμαστε μόνο, φοβόμουν μόνο που θα ήταν λιγότερο. Δηλαδή γύρω στα 50%, 40, στα 55. Mm-hmm. Και θα ήταν λίγο πολύ επικίνδυνο κατά τη γνώμη. Γιατί τώρα, θα ήταν μεγάλη θέση στον Λεπέν. Το ποσοστό της Λεπέν σας εντυπωσίασε? Πολύ. Πολύ. Πολύ, γιατί αντιστοιχεί σε 10 εκατομμύρια Γάλλων που ψηφίζουν και παραπάνω για αυτή την οικογένεια. Γιατί τελικά δεν είναι η Λεπέν η Μαρίνα, είναι μια οικογένεια ολόκληρη. Είναι μια εταιρεία, σαν μια entreprise, όπως λέμε στα γαλλικά, καταλάβατε. Που από χρόνια τώρα κάνουν αυτή τη δουλειά, την πολιτική. Βρήκανε την πολιτική σαν επάγγελμα. Και πέρασα από τον πατέρα στην κόρη και στην ανιψιά και στις άλλες κόρες. Δηλαδή είναι μια αυτή η σκηταλοδρομία έχει μεταλλάξεις, αλλάζει η πολιτική, αλλάζει ο τρόπος προσέγγισης των κοινών, ή αυτές οι μεταλλάξεις είναι επικοινωνιακές για να διευρύνουμε λίγο τη δεξαμενή των ψηφοφόρων στους οποίους απευθυνόμαστε? Αλλάζει, φυσικά. Φυσικά αλλάζει. Η κοινωνία αλλάζει, τα ενδιαφέροντα αλλάζουν, έχουν νέοι που ανεβαίνουν και κατά κάποιο τρόπο επίσης οι άνθρωποι αρχίζουν να είναι πολύ κουρασμένοι από τους παλιούς. Γιατί επαναλάβουν τα ίδια πράγματα και υπόσχονται πράγματα, όπως και φαντάζομαι και σε εμάς, που δεν τα κάνουν στο τέλος. Λοιπόν, αλλάζουν. Και σήμερα νομίζω υπάρχει μια καινούρια όθηση προς τους νέους. Γιατί όπως είναι ο Μακρόν, όπως είναι και εκείνη τελικά. Η Λεπέν είναι και εκείνη η Μακρόν, όπως είναι και στον Καναδά. Ο Τρουντό και όπως είναι και ο Ιταλός. Θέλω να πω, υπάρχει η ανάγκη για κάτι καινούργια πρόσωπα. Όπως υπάρχει στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Χρειάζεται καινούργια πρόσωπα. Δυστυχώς. Όσον αφορά τους Λεπέν. Γιατί φυσικά είναι η ίδια. Είναι και η ίδια βάση της φιλοσοφίας, της πολιτικής. Θα σας ρωτήσω κάτι για το οποίο προσωπικά είμαι εντυπωσιασμένος. Θα μου πείτε συμβαίνει και αλλού. Ωστόσο, το είδαμε να συμβαίνει ευρέως στην Γαλλία. Να υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι είναι δεύτερης γενιάς μετανάστες με το εθνικό μέτωπο. Ένα κόμμα το οποίο έχει ρατσιστική προσέγγιση στα κοινά, έχει ρατσιστικό λόγο. Ένα κόμμα το οποίο δεν πιστεύει και δεν αποδέχεται σε μεγάλο βαθμό τη διαφορετικότητα. Πώς μπορεί να στηρίζεται από ένα μετανάστη δεύτερης γενιάς? Τι χρειάζεται μια ψυχολογική ανάλυση αυτό, νομίζω. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτοί οι άνθρωποι να πάνε με τους Λεπέν. Είναι τελείως απίθανο. Τώρα έχουν ίσως ενδιαφέροντα προσωπικά, τους έχουν υποσχεθεί πράγματα, έχουν πιθανώς μια ψυχολογία αδύνατη. Υπάρχουν ένα σωρό άλλοι λόγοι από ανθρώπινους λόγους. Γιατί καμία δικαιολογία ανθρώπινη δεν δικαιολογεί αυτή η κατάσταση. Ο λόγος που ο κόσμος γύρισε την πλάτη στο πολιτικό σύστημα το οποίο υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες, αυτή την πέμπτη δημοκρατία στην εποχή που γύρισε τη σελίδα ο Ντεγκόλ μέχρι σήμερα, σε προσωπικότητες οι οποίες είχαν μία διαδρομή στο πολιτικό στίβο εδώ για να κοιτάξει κάτι διαφορετικό. Έχει να κάνει με τα εσωτερικά, έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά, έχει να κάνει με τι ακριβώς? Νομίζω σύγχρονα με όλα, γιατί θα έδινα ένα παράδειγμα. Αν ο Αλέν Ζουπέ ήταν υποψήφιος, θα κέρδιζε. Νομίζω οι Γάλλοι, πολλοί Γάλλοι, τον σεβότανε και με την κίνηση του κέντρου και ίσως μερικοί αριστεροί θα ψηφίσαν γι' αυτόν. Θέλω να πω, το ότι δεν είχε κατάλληλους ανθρώπους για την Προεδρία άλλαξε βασικά το όλο το πρόβλημα. Είναι ένας από τους λόγους, κατά τη γνώμη μου. Πιθανώς από τη δεξιά ο μόνος που ήταν άνθρωπος τίμιος και ήταν ο Ζιπέ. Οι άλλοι, όπως ο Φιγιόν και αυτοί, έδειξαν πως δεν ήταν άνθρωποι για την Προεδρία. Mm-hmm. Εκείνο μπορεί να καταλάβει κανένας ότι οι κοινωνίες αλλάζουν βασικά.
Και σήμερα οι νέοι Γάλλοι έχουν καινούργια διαφορετικά ενδιαφέροντα. Βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά. Ταξιδεύουν πολύ πριν, πολύ περισσότερο από ταξίδευαν πριν. Δηλαδή έχουν ένα, πώς λέμε, ένα όραμα πολύ πιο ανοιχτό από ό,τι είχαν παλιά. Και το, η αλλαγή είναι κάτι που μαθαίνουν κάθε μέρα στη ζωή του, στην καθημερινή. Αυτό το ταξίδι στη ζωή, τη ζωή μάλλον, το οποίο περιγράφεται και στο οποίο αναφέρεστε, έχει διαδραματίσει ένα ρόλο στο να στρέψει ο κόσμος και το βλέμμα προς το ρατσιστικό, τη ρατσιστική προσέγγιση, το ρατσιστικό λόγο και να τοποθετηθεί διαφορετικά στο μεταναστευτικό ζήτημα ή στο προσφυγικό ζήτημα εδώ στη Γαλλία. Το προσφυγικό ζήτημα είναι ένα πρόβλημα στη Γαλλία χωρίς να είναι ένα πρόβλημα, γιατί τελικά αυτοί που το μεγαλώσανε πάρα πολύ είναι ακριβώς οι Λεπέν και μερικοί της, της δεξιάς, πολύ στα άκρα δεξιά. Το μεγαλώσαν και νομίζω είναι δεμένο με το πόλεμο της Αλγερίας από τότε. Σιγά σιγά και έχει επεκταθεί σε κάθε τρόπο τελείως απίθανο. Νομίζω οι νέοι σήμερα δεν είναι ρατσιστές και βρίσκουμε τον ρατσισμό νομίζω σε μέρη όπου η παιδεία δεν είναι πολύ σε υψηλού επίπεδου, που είναι μικρή παιδεία. Έτσι νομίζω ουσιαστικά. Μαζί μας βρίσκεται και ο κύριος Πιέρα Σουλίν, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω για την υπομονή του, όσο τουλάχιστον χρειάστηκε να περιμένει μέχρι να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Θέλω να συμμετάσχετε κι εσείς στο κομμάτι αυτό, σε αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Γαβρά τώρα, με το πώς τελικώς το μεταναστευτικό ή το προσφυγικό, εάν το έχει βιώσει στο πετσί της, στο βαθμό που το έχει βιώσει η Γαλλία, ήταν κάτι το οποίο συνεισέφερε και αυτό στο να στρέψει ο κόσμος, στο να κοιτάξει τη Λεπέν, στο να αγκαλιάσει το εθνικό μέτωπο, στο να το στηρίξει. Είναι η απώλεια των θέσεων εργασίας, είναι η ανεργία, είναι όλα αυτά μια αλυσίδα όπου ακούγοντας τον άλλον να σου μιλάει για τους μετανάστες που έρχονται και για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν, είναι ένας λόγος που σε πείθει εκείνη τη στιγμή, είναι τι? Όχι, εγώ πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι του Εθνικού Μετώπου είναι παλιοί ψηφοφόροι και πιστοί ψηφοφόροι. Δεν νομίζω ότι οφείλεται στην πρόσφατη κατάσταση της προσφυγικής κρίσης και της μεταναστευτικής κρίσης. Υπάρχουν όμως κάποιοι νέοι ψηφοφόροι που προσχώρησαν στο εθνικό μέτωπο εξαιτίας των προσφύγων και των μεταναστών. Οι περισσότεροι όμως ψηφοφόροι του εθνικού μετώπου είναι πιστοί ψηφοφόροι, παλιοί ψηφοφόροι, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε αυτό το αποτέλεσμα για πολλούς λόγους. Και για την πολιτική κρίση και εξαιτίας της ανεργίας και καθότι υπάρχει μεγάλη δυσπιστία προς το δημοκρατικό πολίτευμα. Όταν κάποιος ρωτήσει τους σημερινούς νέους ψηφοφόρους του Εθνικού Μετώπου, δεν μιλούν για προβλήματα ασφάλειας, δεν μιλούν καν για τρομοκρατία. Λένε ότι ψηφίζουν Εθνικό Μέτωπο γιατί η γαλλική δημοκρατία, το γαλλικό κράτος τους έχει εγκαταλείψει και υποφέρουν οικονομικά. Πρόκειται για ανθρώπους που ζουν στην επαρχία, στην Ήπεθρο, που έχουν τα χαμηλότερα εισοδήματα στην Γαλλία και οι οποίοι νιώθουν απομονωμένοι και εγκαταλελειμμένοι. Κυρίως αυτοί είναι οι νέοι ψηφοφόροι. Καρίμα Μελάλ, γεννημένος στο εξωτερικό, γεννημένος στην Καζαμπλάνκα, αν δεν κάνω λάθος. Προσεγγίζοντας το ζήτημα αυτό, προσεγγίζοντας το ζήτημα της μετανάστευσης και ακούγοντας αυτό τον λόγο, συγγνώμη, Πιέρα Σουλίν, λοιπόν, προσεγγίζοντας το ζήτημα το μεταναστευτικό από αυτή την σκοπιά, σας ενοχλεί κάτι από το πώς οι συμπολίτες σας εκφράζονται για θέματα τα οποία αφορούν γενικότερα, όχι μόνο την ίδια την Γαλλία πλέον, αλλά την συμπεριφορά, την αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν συνολικά από μία ένωση, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το μεταναστευτικό ή το προσφυγικό.
την κριτική που φέτα France contre l'Union Européenne. Εννοείται την κριτική που ασκούμε εδώ στη Γαλλία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Je suis choqué du fait que... Κοιτάξτε, αυτό που δεν με εκπλήσει αλλά με σοκάρει είναι ότι υπάρχει σήμερα έντονο αρνητικό συνέστημα και προς την Ευρώπη. Και φυσικά αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Αν πάρουμε και την ακραία αριστερά τάση και την ακραδεξιά, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αντίθεση προς την Ευρώπη. Ο Εμμανουέλ Μακρό όμως που εξελέγει είναι επισήμως ο πιο Ευρωπαίος υποψήφιος. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα και βλέπουμε ότι η εκλογή του Εμμανουέλ Μακρό θα μπορούσε να πούμε ότι είναι ένα δημοψήφισμα υπέρ της Ευρώπης και αυτό είναι ελπιδοφόρο μήνυμα. Οι Γάλλοι ψήφισαν Ευρώπη. Αν δεν είχε εκλεγεί ο Εμμανουέλ Μακρό, η κατάσταση θα ήταν καταστροφή και για τη Γαλλία και για την Ευρώπη. Θα ήταν πολύ χειρότερο και από τον Brexit, διότι η Γαλλία είναι καθοριστικός παράγοντας για την Ευρώπη. Ο γαλλογερμανικός άξονας διοικεί και καθοδηγεί την Ευρώπη. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη και το ότι ο Εμμανουέλ Μακρό είχε τέτοιο υψηλό ποσοστό. Αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό στη Γαλλία είναι ότι δύο ακραίες τάσεις εκφράζονται και για τη μετανάστευση αλλά και για την Ευρώπη με έναν τόσο ακραίο τρόπο. Ακολουθούν την ίδια, αν θέλετε, επιχειρηματολογία και είναι επικίνδυνη η επιχειρηματολογία τους. Και πιστεύω ότι σε ένα μήνα, στις βουλευτικές εκλογές, θα είναι σημαντικό να καταπολεμηθούν. Μιλήσατε για τον Εμμανουέλ Μακρόν και είπε ο κύριος Ασουλίνο ότι είναι ο πιο Ευρωπαίος υποψήφιος και πολιτικός που υπήρχε στο προσκήνιο. Η Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της ίδιας της Ευρώπης παραμένει ευρωπαϊκός ή έχει απολέσει στοιχεία από αυτά τα οποία αποτέλεσαν στοιχεία της ίδρυσής της. Νομίζω ότι η γενιά του Μακρόν είναι πολύ κοντά στην Ευρώπη. Βρίσκονται απαραίτητοι. Με σύγχρονα είναι σίγουροι πως η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή έχει γίνει μια ορισμένη ρουτίνα σήμερα στην Ευρώπη, επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα και οι ελπίδες που είχαμε όλοι για την Ευρώπη και ιδίως οι πιο νέοι έχουν λίγο εξαφανιστεί. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Πέρα σήμερα από τις ελπίδες ή μάλλον οι ελπίδες τις οποίες αναφερθήκατε εσείς, η ελπίδα από πίσω της κρύβει κάποιες αξίες, κουβαλάει κάποιες αρχές, όλα αυτά υφίστανται στο βαθμό που υφίστανται στο παρελθόν. Ή ο επαναπροσδιορισμός των αρχών γίνεται με οικονομικούς όρους, με αριθμούς, με μαθηματικά και εκεί τελειώνει η ευρωπαϊκή προσέγγιση μας. Δυστυχώς η Ευρώπη έχει περιοριστεί στους αριθμούς, στην οικονομία, ξεχνώντας λίγο την παιδεία, ξεχνώντας πολύ την κουλτούρα, ξεχνώντας πολύ. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης σήμερα. Καταλάβατε, όταν είχε γίνει οι νέοι μπορούσαν να ταξιδέψουν παντού με τον Erasmus. Έπρεπε να γίνει Erasmus και σε άλλα παιδεία, όπως στην αγρικουλτούρα, παραδείγματος, στους. Και δεν το κάνανε, δυστυχώς. Και ο υπολογισμός σήμερα για τον Erasmus είναι πολύ μικρός. Δηλαδή, η Ευρώπη έχει περιοριστεί γύρω στις τράπεζες, γύρω στην οικονομία, ουσιαστικά στην Ευρώπη και στο... Συγγνώμη. Και αυτό είναι πολύ αρνητικό, καταλαβαίνω. Πρέπει να αλλάξει βασικά η Ευρώπη σε αυτό. Και αυτό επιθυμούμε όλοι μας. Αυτή η κουβέντα έχει ξεκινήσει και εδώ. Συμφωνώ απολύτως, αλλά θα έλεγα ότι αυτό που συνέβη με τον Brexit και αυτό που έγινε με τις γαλλικές εκλογές ίσως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την Ευρώπη σαν μια προειδοποίηση. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Είμαστε όλοι υπέρ της Ευρώπης, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεταρρυθμίσεις τώρα. Η μη φορολογική εναρμόνιση, η έλλειψη φορολογικής εναρμόνισης, η βραδύ
βαρύτητα με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι ένας δεινόσαυρος ο οποίος κινείται με αργούς ρυθμούς. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιους αργούς ρυθμούς από τη στιγμή που θα ληφθεί μια απόφαση μέχρι τη στιγμή που θα εφαρμοστεί. Επίσης, χρειάζεται απλοποίηση. Απλοποίηση των διαδικασιών. Υπάρχουν επαγγέλματα που πρέπει να στηριχθούν από την Ευρώπη. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις επαγγελμάτων υπάρχουν. Υπάρχουν επαγγέλματα που θα μπορούσαν να στηριχθούν από την Ευρώπη, ολόκληροι τομείς της οικονομίας. Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί χρειάζονται γραφειοκρατία, βαριές, δύσκολες διαδικασίες και δεν τολμούν ή δεν μπορούν να το κάνουν. Χρειάζεται λοιπόν σήμερα μια μεταρρύθμιση και χρειάζεται την ίδια ώρα να αλλάξουμε την εικόνα της Ευρώπης, όχι μόνο στη Γαλλία. Η εικόνα της Ευρώπης είναι αρνητική. Την εικόνα τη βλέπουν σαν ένα τέρας. Και όχι μόνο οι Γάλλοι. Και αυτό κάνει πολύ κακό με αυτή την αρνητική εικόνα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει επειγόντως να μεταρρυθμιστεί. Γιατί πολλοί άνθρωποι σήμερα στη Γαλλία βλέπουν την Ευρώπη σαν ένα τεράστιο χταπόδι το οποίο θέλει να τους πνίξει. Καταφέραμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα τέρας, μια τερατώδη εικόνα της Ευρώπης. Και αυτό είναι δυστυχώς καταστροφικό. Πρέπει να αλλάξει το ερώτημα απευθύνεται και στους δύο. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Γαβρά. Το τοπίο, αυτό το οποίο βιώνετε, η πραγματικότητα την οποία βιώνετε, το τοπίο το οποίο εκτελήσετε μπροστά σας, η Νέα Γαλλία, αυτή η επόμενη μέρα των γαλλικών προεδρικών εκλογών, τα όσα έχετε βιώσει στο παρελθόν αποτελούν το ιδανικό σκηνικό για να μπολιάσει η ιδέα για την επόμενη ταινία, προκαλούν το μυαλό ενός σκηνοθέτη, ενός συγγραφέα, για να ασχοληθεί με αυτό το οποίο εκτελήσατε μπροστά του. Είναι ένα σενάριο, σίγουρα. Oui, oui, allez-y. Mon prochain livre, je suis en train d'écrire. Το επόμενο βιβλίο μου έχει σχέση με την ταυτότητα. Καταρχήν τη γαλλική ταυτότητα, αλλά και τις πολλές και διαφορετικές ταυτότητες. Ο Κώστας είναι και Έλληνας και Γάλλος. Εγώ είμαι Γάλλος, έχω γεννηθεί στο Μαρόκο, αλλά έχω ρίζες στην Ισπανία. Οι πιο πολλοί Γάλλοι έχουν τέτοιες πολλές ταυτότητες. Πολύ λίγοι Γάλλοι είναι καθαρά Γάλλοι, με 20 γενιές Γάλλους πίσω τους. Τουλάχιστον στο Παρίσι πολύ λίγοι τέτοιοι Γάλλοι υπάρχουν. Το βιβλίο μου λοιπόν αναφέρεται σε αυτές τις πολλές ταυτότητες και αυτό που γράφω αυτή τη στιγμή φυσικά επηρεάστηκε από όλες τις συζητήσεις της προεκλογικής εκστρατείας. Γιατί η Μαρίν Λεπέν και το εθνικό μέτωπο είναι, παραδείγματος χάρη, κατά αυτών των πολλών ταυτοτήτων. Είναι κατά της διπλής υπηκότητας, παραδείγματος χάρη. Κάτι που πολλοί Γάλλοι έχουν. Δεν είμαστε ομοιογενείς. Δεν είμαστε απλοί. Οι πολλές ταυτότητες κάνουν την πολυμορφία μας. Λεπέν, από τον πατέρα, από την κόρη και όλη η οικογένεια, θέλουν μια Γαλλία τελείως καθαρή. Μόνο Γάλλους. Δεν υπάρχουν καθαρή Γαλλία. Ξέρουμε ότι 40% των Γάλλων σήμερα έχουν ένα παππού ή πατέρα ξένων. Θέλω να πω, η χώρα έχει γίνει από πολλούς ανθρώπους και τώρα από πολλές θρησκείες επίσης. Γι' αυτό θα συνεχιστεί άπειρα. Τέλειωσε αυτή η παλιά, στα ελληνικά, η καθαρότητα της ράτσας, όπως έλεγαν στην Ισπανία, όπως έλεγε ο Χίτλερ και αυτά. Τέλειωσε, ο κόσμος άλλαξε διαφορετικά. Έχουμε ένα καινούριο κόσμο, νέους πολύ διαφορετικούς, με ιδέες διαφορετικές και με ένα ενδιαφέρον τελείως διαφορετικό να ζήσουν αυτή τη χώρα, γιατί αυτή η χώρα είναι καταπληκτική. Η ζωή είναι πολύ καλή. Δυστυχώς έχει πολλούς άνεργους και σε μια ορισμένο ένα μέρος του πληθυσμού είναι σε φτώχεια. Πρέπει αυτό να προσπαθήσει να αλλάξει η πολιτική και ιδίως ο Μακρόν, ελπίζω να είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνει. Στο διατάφτα δεν απαντήσατε όμως. Για ποιο? Στο διατάφτα δεν απαντήσατε. Για το αν αποτελεί ένα ικανό υλικό για να
ασχοληθείτε, να το πιάσετε και μέσα από αυτό να ξεδιπλώσετε μια ταινία. Ξέρετε, τα ξέρετε, ένα φιλμ είναι κάτι μαγικό. Χρειάζεται μια ιστορία, χρειάζεται ένα πάθος από του σκηνοθέτη, τουλάχιστον όσο με αφορά. Εδώ λείπει τι, η ιστορία, λείπει το πάθος, τι λείπει από τη Γαλλία. Ναι, εμένα με ενδιαφέρει πολύ σήμερα τι γίνεται στην Ευρώπη. Τι έγινε η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό που έλεγε, ο οποίο είναι πολύ σημαντικό σαν θέμα. Η Ευρώπη και πώς είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι όλοι. Δεν υπάρχει ένας εθνικισμός ευρωπαϊκός, υπάρχει μια όρεξη να είμαστε Ευρώπη. Μια ανάγκη να είμαστε Ευρώπη, να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί έχουμε τόσα χρόνια όλοι μαζί μας και τα έχουμε ζήσει όλα, τα χειρότερα και τα καλύτερα. Λοιπόν, τώρα βρέθηκε ένας τρόπος για να πάμε προς το καλύτερο. Και δυστυχώς το καλύτερο σήμερα δεν είναι όσο καλό όπως το ελπίζουμε. Μάλιστα. Κλείνοντας, αν το βιβλίο, μας είπατε, γράφετε ένα βιβλίο το οποίο θα έχει τον τίτλο «Οι ταυτότητες». Αν ωστόσο σας ζήταγε κάποιος να δώσετε τον τίτλο σε ένα πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας η οποία κυκλοφόρησε σήμερα και αν αντιστοίχως θα έπρεπε και εσείς να δώσετε ένα τίτλο στην επόμενη μέρα, την πρώτη μέρα, την 8η του Μάη, εδώ στη Γαλλία, για το τι ξημέρωσε πολιτικά. Ο τίτλος ποιος θα ήταν τον οποίο θα επιλέγατε? Είναι λίγο μακρύς ο τίτλος. Ζητώ συγγνώμη. Είναι μια φράση. C'est une phrase de Mark Twain. Του Mark Twain, νομίζω. Του μεγάλου Αμερικάνου συγγραφέα. Θα έβαζε τη φωτογραφία του Μακρόν και θα έβαζε και χιλιάδες γαλλικές σημαίες και κάποιες ευρωπαϊκές σημαίες, όπως χτες το βράδυ στο Λούβρο, και θα έβαζα τον εξής τίτλο. Είπαμε ότι ήταν αδύνατον, γι' αυτό και το κατάφεραν. Ο Κώστας Γαβράς θα επέλεγε ένα τίτλο ή θα διάλεγε ένα καρέ? Εγώ θα διάλεγα τίτλο. Επίσης θα το έπαιρνα, όπως μιλούσαμε προηγουμένως με το οποίο, στον Γκαζατζάκι. Θα έλεγα του Μακρόν να πάει εκεί που είναι αδύνατον να πάει κανένας. Κύριε Κώστα Γαβρά, κύριε Πιέρα Σουλίν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Ήταν χαρά μου η κουβέντα αυτή. Ελπίζω ότι δώσαμε μια άλλη διάσταση της επόμενης μέρας των εκλογών εδώ στη Γαλλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.